στεκόμαστε, βρίσκονται τα λουτρά και γύρω από τα λουτρά είναι ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι εδώ οι άνθρωποι που έχουν έρθει από την Μόρια, μόλις είδαν εδώ τα διαμερίσματα, είχαν να αντιμετωπίσουν με εντελώς διαφορετική εικόνα και καταστάσεις από αυτές που είχαν στο μυαλό τους και από όλα αυτά τα πολύ δυσάρεστα που βίωσαν στην Μόρια. Εδώ λοιπόν έχουν μπει σε κανονικά διαμερίσματα. Κυρίως είναι Σύριοι, αλλά υπάρχουν και Αφγανοί, υπάρχουν και από την Ιγυρία, αλλά και από το Κονγκό άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ. Έχουμε δει οικογένειες να περπατάνε, παιδιά να παίζουν στους δρόμους. Από το πρωί τους είδαμε να ξυπνάνε σιγά-σιγά και να κάνουν την βόλτα τους και τα ψώνια τους εδώ στον οικισμό της Νέας Απολωνίας. Έγινε σωστά η όλη διαδικασία, μας είπαν εδώ οι ιδιοκτήτες. Έχεις αριθμό? Ναι. Πόσοι έχουν έρθει 400, εκεί? 400 άνθρωποι μέχρι στιγμής. Ναι. Και αναμένεται να έρθουν συνολικά 800. Ακούσαμε πριν τον άνθρωπο να λέει για τα προβλήματα με τις ακτοπλοϊκές γραμμές. Θα είχαν φτάσει και άλλοι, αλλά δυστυχώς όμως λόγω του καιρού. Ελπίζουμε τις επόμενες ώρες να γίνει εφικτό, να μπορούν να ταξιδέψουν και να αποσυφορηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα ο καταβλισμός της Μόριας. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, πολύ ανθρώπινες οι καταστάσεις. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με αρκετούς όσο μπορούσα και να συνεννοηθώ. Μου έλεγαν ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι που ήρθαν εδώ, καθώς εδώ βρήκαν ένα κρεβάτι. Δηλαδή... τουαλέτα, ένα άτομα, καθαρό σπίτι να τους περιμένει. Όλα αυτά τα άτομα θα κατοικήσουν σε σπίτια? Δεν υπάρχει η πρόβλεψη για δομή συγκεκριμένη? Αποκλειστικά εδώ, στα λουτρά της Νέας Απολωνίας, θα φιλοξενηθούν στα διαμερίσματα. Φυσικά και υπάρχει κέντρο φιλοξενή στο Βαγιοχώρι και στα Διαβατά, αλλά και εκεί οι δομές είναι γεμάτες. Δεν μπορούν να δεχθούν περαιτέρω πρόσφυγες και μετανάστες. Νομίζω ότι εδώ η λύση των διαμερισμάτων είναι η καλύτερη. Οι ιδιοκτήτες μας είπαν ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει όλα με σωστές διαδικασίες και οι ίδιοι ήθελαν να συμμετέχουν, καθώς υπάρχουν μέρες αυτή την περίοδο που δεν έχουν επισκέπτες και ήταν άδεια τα διαμερίσματά τους. Οπότε είναι και αυτός μια ευκαιρία να βάλουν κάποια χρήματα στα ταμεία τους. Ελπίζουμε όλο αυτό το εγχείρημα να πάει καλά και να βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις από εδώ και στο εξής. Και όχι αυτές οι εικόνες που έχουμε. Όχι, όχι καθόλου. Λία, ευχαριστούμε πολύ. Πίσω τώρα. Η κυρία Καλλιόπη Στεφανάκη είναι υπεύθυνη του τομέα προστασίας της ΥΠΑ Αρμοστίας. Καλημέρα σας. Καλημέρα.